Ο τελικός ο νικητής αναδεικνύεται πρωταθλητής Κύπρου. Πρώτη κατοχή για την ΑΕΛ. Λιγούς ομάδες που ξέφυγαν πήραν στο τέλος την νίκη. Το κλέψιμο για την αναγέννηση. Μιχάλκο μπροστά στην τόρλα και έπαιξε το 1-2. Καλάθι και φάουλ για την αναγέννηση. Μιχάλκο με την μία εκτέλεσε την ΑΕΛ σε κίνηση. Η προσπάθειά της για δύο. Παλωμάδα. Μιχάλκο. Τόρλακ. Δίνει στη Μιχάλκο. Θα πάρει την προσπάθεια για τρεις. Σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. Τρίποντο φάουλ για την Κάσινη Μιχάλκο που πανηγυρίζει. Εδώ η επανάληψη. Η ασίστα από την Τόρλακ. Προσπάθεια εκεί να σταματήσει την δουλειά της σε αυτό το σημείο. Όμως η αναγέννηση χρειάζεται και τη Στέλλα Θεοδοσίου να προσφέρει πόντους αν θα μπορέσει να κοντράρει την Πέτρα Όρλοβιτς και την ΑΕΛ. Όρλοβιτς άστοχη, επιθετικό rebound η Σμιθ, σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. Μάλιστα. Πολύ καλό ποσοστό. Η αναγέννηση 4-4. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κοντά στο καλάθι, Νάταλη Μιχαήλ σκοράρει για 2. Κοιμήθηκε εκεί η άμυνα της ΑΕΛ. Μιχάλκο, η οποία είναι στους 13 πόντους. Πρώτη σκόρη του αγώνα. Δοκιμάζει για 3. Μπαλά στο σίδερο. Ψηλά για το rebound. Η αναγέννηση θα το πάρει το επιθετικό. Προσπάθεια όμως άστοχη. Δεύτερο επιθετικό. Η τάπα που δέχεται από τη Σμιθ. Η Τσενακλέβα. Τρίτο όμως επιθετικό rebound συνεχόμενο. Σιούτ από τα 7 μέτρα. Η Τόρλακ μέσα. Καλάθι 3 πόντων από το σπίτι της. Η Μαρία Τόρλακ, η οποία πάει και στον πάγκο. Μάλιστα εκεί είδαμε και πώς πανηγύρισε με το χέρι ψηλά. Εδώ εκμεταλλεύτηκαν τις δεύτερες και τρίτες επιθέσεις. Ήρθε το τρίποντο από την Τόρλακ. Αναφορά από την πλάγια γραμμή Κώστα. Ωραίο μπλοκ εδώ από την Όρλοβιτς. Τόρλακ. Και άλλο μπλοκ από την Όρλοβιτς. Δύο τάπες από την Πέτρα Όρλοβιτς. Ευκαιρία την ΑΕΛ στο fast break με την Παπαδούρη. Περνάει περισσότερο απαρατήρητη, αλλά χωρίς την Παπαδούρη η ΑΕΛ δεν θα είναι ΑΕΛ. Αυτό θέλω να πω, ότι κάνει τόσα πολλά πράγματα στο γήπεδο που τα περισσότερα δεν αποτυπώνονται στα στατιστικά. Όρλοβιτς κλείνεται. Τρία για το shoot. Παπαδούρη πάει στην baseline και σκοράρει. Κοιτάξτε τι ωραίο καλάθι από την Άνθια Παπαδούρη, η οποία το έχει αυτό το drive, το έχει αυτό το είδος καλαθιού. Και Άθια Παπαδούρη, η οποία φτάνει τους 7 πόντους. Φάουλ που έγινε στην Όρλοβιτς, πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Όρλοβιτς, εξαιρετική τρίπλα, ελευθερώνεται ωραία. Στη Λιανίδη, έξτρα πάσα, Μαυρουδία 3, σκοράρει. Το έχει το σούτ αυτό από τη γωνία η Ελένη Μαυρουδή. Η Παυλίδου τρέχει η αναγέννηση με την Τόρλακ. Τόρλακ, Τσενακλίεβα, σκοράρει, 12η ασίστ. Και το καλάθι από την Τσενακλίεβα είναι μόλις το τέταρτο στις πόντων που προσπάθησε να διαχειριστεί ο Ηρακλής Πιτάκας με ανακάτωμα από τον πάγκο. Καλή άμυνα από την αναγέννηση. Το λάθος πηγαίνει όμως. Η Παπαδούρη κλέβει. Ψάχνει την Όρλοβιτς. Κάτω στο καλάθι σκοράρει. Κοντά στο καλάθι. Καλάθι και φάουλ η Πέτρα Όρλοβιτς. Η οποία αφιερώνει το καλάθι στους φίλους της ΑΕΛ. Να δούμε ξανά την επανάληψη. Πέτρα Όρλοβιτς είναι καταπληκτική παίκτρια. Τρία έχει η Στυλιανίδη και η Ραφαέλα Αντωνίου. Μιχάλκο! Μεγάλο καλάθι 3 πόντων. Ίσως ήταν η 9 πόντια από τη γραμμή. Είχε ένα καλάθι η Παπαδούρη και 9 βολές. Τσενακλίεβα! Καλάθι 3 πόντων. Και η αναγέννηση στο συν 11. Νιώθω ότι η ΑΕΛ πήγε νοθρά στο χειρότερο δυνατό σημείο. Η αναγέννηση λες και είναι αυτή η έμπειρη ομάδα από αυτούς τους αγώνες. Τόρλακ! Μέσα από τα 6.75 και πανηγυρίζει με την κερκίδα, με την γλώσσα έξω. Μαρία Τόρλακ είναι ένα πόντο μακριά από το triple double. Είναι πραγματικά είναι απίστευτη. Τόρλακ, Τσενακλίεβα, Θεοδοσίου, πάει στο drive. Ωραία πάσα στην Παυλίδου, το σούτ της κακό. Μιχάλκο, το επιθετικό rebound και σκοράρει. Τι έβαλε Μιχάλκο. Έλλειψη καθαρού μυαλού από την ΑΕΛ. Το παιχνίδι δύσκολα γυρίζει πλέον. Έτσι όπως παίζουν οι δύο ομάδες. Τόρλακ! Triple double από τη Μαρία Τόρλακ. 11 πόντους, 10 rebound και 15 assist. Η οποία με το δάχτυλο μπροστά στο σώμα λέει ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Και το παιχνίδι θα τελειώσει κάπου εδώ. Θα περάσει το κέντρο και θα αφήσουν την μπάλα.
Τα πανηγύρια από τις παίκτρες της Αναγέννησης Γερμαστόγιας έχουν ξεκινήσει. Νάτες εδώ τις βλέπετε. Αντώνη Κατσαρέ, πρωταθλήτρια Κύπρου, Αναγέννηση Γερμαστόγιας. Πραγματικά συγχαρητήρια, ήταν καταπληκτική η απόδοση της όλη τη χρονιά. Όλα έτοιμα τώρα για να σηκώσει η αρχηγός της Αναγέννησης στο τρόπαιο του πρωταθλητή. Λία Παυλίδου με τον Ανδρέα Μουζουρίδη. Το τρόπαιο βρίσκεται στα χέρια της αρχηγού της Αναγέννησης Γερμαστόγιας και σηκώνει το τρόπαιο του πρωταθλητή Κύπρου για τη σεζόν 2021-2022.